Τώρα, έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα. Ο πρόεδρος Μπάιντεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τρεις σημαντικούς ηγέτες στην Ευρώπη. Πάμε στο Χριστόδουλο Αθανασάτο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την πρωτοβουλία που πήρε ο Αμερικανός πρόεδρος. Χριστόδουλε. Η τελευταία εξέλιξη λοιπόν που είχαμε ήταν η επικοινωνία του πρόεδρου Μπάιντεν με τον Γάλλο πρόεδρο τον κύριο Μακρόν, τον Βρετανό τον κύριο Σούνακ αλλά και τον Γερμανό καγκελάριο τον κύριο Σόλτς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία, ενώ επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στη στήριξή του στην Ουκρανία. Να αναφέρουμε ασφαλώς ότι όλες οι τοποθετήσεις οι επίσημες, τόσο από το State Department, όσο και από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, από το πρωί εδώ, είναι σε ανάλογο ύφος, δηλαδή ότι οι καταστάσεις ζυγίζονται, ότι οι εξελίξεις αξιολογούνται και σύμφωνα με διαρροές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωση από αξιωματούχους, η ρητορική αυτή στην επικοινωνία χρησιμοποιείται προκειμένου να μην δοθεί κανένα πάτημα στον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι για αυτή την κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη η Ρωσία έχει κάτι να κάνει ή βάζει το χέρι της η Δύση. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε πως παρά το γεγονός ότι οι ραγδαίες εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου ευνηδίασαν άπαντες, δεν ήταν ξένο προς το Λευκό Οίκο ότι κάτι συνέβαινε στη Ρωσία και ότι η αντιπαράθεση αυτή ανάμεσα στη Βάγνερ και τον πρόεδρο Πούτιν είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, το παρακολουθούσαν, ήξεραν ότι θα πάει προς ένταση, πιθανότητα όμως δεν είχαν προβλέψει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Χριστόδουλο Αθανασάτε.